Χρόνια πολλά καταρχήν, κύριε Στεφανάκη, γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Κύριε Βακεθιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά και καλή χρονιά, αλλά μάλλον κάπου έξω θα γιορτάζετε σήμερα, ναι, αν κρίνουμε από τις... Δεν γίνεται γιορτή σήμερα, δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί. Και ναι. Νομίζω ότι είσαστε ο Δήμος που εξακολουθεί να έχει ίσως τα περισσότερα προβλήματα τώρα που... Δεν ξέρω, και την κατάσταση βέβαια νυχτώνει, έχει νυχτώσει. Πώς είστε εκεί, ναι, τώρα? Ναι, η τελευταία εικόνα που έχω τώρα που έκανα μία βόλτα στο οροπέδιο έχει, συγκεντρώνεται ακόμα περισσότερο νερό. Παρόλο τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης μέσα από, από τη λειτουργία της σύρακας του Αποσελένη, δεν έχει κατεβεί ο υδροφόρος ορίζοντας όσο θα θέλαμε. Μάλλον δεν έχει κατεβεί καθόλου. Αλλά ευτυχώς πάλι που τραβάει και ο Αποσελένης στο νερό, γιατί αλλιώς θα είχαμε σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρότερα από ό,τι έχουμε τώρα. Δεν μπορείτε να υπολογίσετε τι γίνεται εκεί δηλαδή, με τους όγκους του νερού? Όχι, είναι εκατομμύρια, ναι, κυβικά, είναι πάρα πολύ το νερό, πάρα πολύ το νερό. Είναι πολύ κοντά στα σπίτια, στο χωριό κάτω Μετόχι, στο Λαγού Πινακιανό, στο Τζερνιάδο, την πρωτεύουσα του Δήμου, στο Μαρμακέτον, ακόμα και μέχρι στο Ψυχρό, που πολύ σπάνια έρχεται το νερό, έχουμε και εδώ πλημμύρα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό που λέμε από εχθές το βράδυ, από τις 3 τη νύχτα, και με τον αστυνομικό διευθυντή Λαστιθίου, τον κύριο Παπαδάκη, είναι να μην μπαίνει ο κόσμος στον κάμπο του οροπεδίου Λαστιθίου για κανένα λόγο. Δεν επιτρέπεται η κίνηση λοιπόν οχημάτων εντός του κάμπου του οροπεδίου Λαστιθίου. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί δεν ξεχωρίζει το δρόμο από τον ποταμό. Που είναι ο δρόμος, που είναι η λίμνη, Ναι, ναι. Και επειδή είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο ο περιμετρικός δρόμος, για να πάμε στον κάμπο χαμηλώνει το δόστομα, κατεβαίνουμε, οπότε ξαφνικά αντιμετωπίζουμε μπροστά μας μια λίμνη. Γι' αυτό συνιστούμε την προσοχή σε όλους και ιδιαίτερα τώρα το βράδυ. Ναι, κλείσατε και βάλατε και ταινίες έτσι στους δρόμους για πανενδεχόμενο να μην... Βάλαμε ταινίες σε όλους τους δρόμους περιμετρικά και και ειδικές ταμπέλες πολιτικής προστασίας, μαζί με την αστυνομία από χθες τη νύχτα αργά. Όσον αφορά στο χιόνι τώρα, δήμαρχε, στις χιονοπτώσεις, αυτό προκάλεσε λιγότερα προβλήματα από ό,τι το νερό? Οι χιονοπτώσεις τώρα τι γίνεται? Έχουμε τώρα το εξής φαινόμενο. Έχουμε χιονόνερο και χιόνι όλη μέρα σήμερα. Αλλά αυτό λιώνει, οπότε καταλαβαίνετε ότι προστίθεται στο μεγάλο όγκο του νερού. Στο μεγάλο όγκο του νερού, ναι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ο δρόμος από Νεάπολη προς οροπέδιο Λαστιού που είχε κλείσει το πρωί, είχε 15 περίπου πόντους χιόνι. Τον άνοιξαν τα μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης. Ήρθαν από την πλευρά των ποτάμων και άνοιξαν το δρόμο. Προβλήματα έχουμε στο ορεινό οδικό δίκτυο, πάνω από τα 1000 μέτρα, και κυρίως το δρόμο που συνδέει το Καμινάκι με το Ινέμπαρο. Ο δρόμος αυτός, ο διαδηματικός μεταξύ Δήμου Οροπεδίου Λαστιού και Δήμου Βιάνου, έχει αρκετό χιόνι. Έχει αρκετό χιόνι εκεί, δηλαδή πιθανόν ίσως ούτε και τα 4x4 να μην μπορούν να κινηθούν αυτή τη στιγμή. Έχετε είχαμε καθαρίσει προχθές. Ναι. Έχετε χιονοπτώσεις δηλαδή αυτή την ώρα σε κάποιες περιοχές εκεί τουλάχιστον πιο ψηλά? Ναι, πάνω από τα 900-950 μέτρα έχει χιονόπτωση τώρα. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι τίθεται ένα θέμα, γιατί και τις επόμενες μέρες, αν θέλει και κάποιος κόσμος να έρθει εκεί, ξέρετε, αυτή η γνώριμη εικόνα της εκδρομής, τα χιόνια κτλ. Θα είναι ακόμα δύσκολη προσέγγιση, γιατί είναι, είπαμε, οι πλημμυρισμένοι τόποι τώρα εκεί που υπάρχουν, για να προσεγγίσουν. Ναι, υπάρχει αυτό το μεγάλο φαινόμενο της πλημμύρας που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Είναι πιο έντονη από ό,τι ήταν πέρυσι το Μάρτι. Και μάλιστα είχαμε και το περιστατικό στα σχολεία να βγαίνει νερό μέσα από τη γη, στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Αυτό λέγαμε πριν και ήθελα, το πρωτοαναφέρατε εσείς, επειδή σε κάποιους δήμους δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Έχετε βγάλει και εσείς μια ανακοίνωση έως την Παρασκευή, αλλά σε εσάς δεν είναι λόγω ψύχους ή τέλος πάντων χιονιού που δεν μπορούν τα παιδιά να βγουν έξω από τα σπίτια τους? Σε εσάς υπάρχει μια διαφορετική κατάσταση εκεί. Ναι, ναι.
Είναι, ουσιαστικά είναι η πλημμύρα που υπάρχει μέσα στα σχολεία. Έχει πάει πυροσβεστική και αδειάζει τα νερά, τα οποία όμως είναι πηγαία νερά. Δεν είναι εύκολο να αδειάσουν τα σχολεία. Έχουν κάνει αρκετές ζημιές μέσα. Και πλέον αυτού όμως έχουμε αύριο, η πρόβλεψη μας δίνει μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Οπότε με τον παγετό, το λεωφορείο, το σχολικό που κινείται και μεταφέρει τα παιδιά στα σχολεία τους, δεν θα μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και ο παγετός δεν ενδείκνεται για να λειτουργούν τα σχολεία γενικότερα. Ναι. Και οπότε σε κάθε περίπτωση θα είναι κλειστά τα σχολεία, όσο μάλλον με τις ζημιές που έχουν τώρα. Ναι, δηλαδή πόσο να τραβήξει και το έδαφος νερό για να το... αφού το βγάζει τώρα κυριολεκτικά παντού, δεν ξέρουμε αν και στα σπίτια. Δηλαδή πέραν των σχολείων υπάρχει αυτή η εικόνα και σε σπίτια δηλαδή, δήμαρχε. Ναι, ναι, πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανό και γιατί και άλλες χρονιές σε πολλά σπίτια μπαίνει νερό μέσα. Ναι. Ανοίγουν οι πηγές που λέμε, οι φλέγες, ναι, και μπαίνει νερό μέσα. Και κάτι τελευταίο τώρα για να μην σας καθυστερούμε, να μην σας ταλαιπωρούμε. Πέρυσι που είχαμε πάλι αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα και πραγματικά είδαμε έτσι σε πολύ μεγάλη έκταση, είχατε δώσει κι εσείς φωτογραφίες στη δημοσιότητα με όλο αυτό τους όγκους νερού που είχαν συγκεντρωθεί. Πόσο χρόνο πήρε για να κατακάτσει, να τραβήξει γη αυτό το νερό και στον Αποσελέμη βέβαια να διοχετευτεί? Αυτό δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε με ασφάλεια, γιατί εξαρτάται και από τις βροχοπτώσεις που είναι μετά το φαινόμενο. Ναι. Γιατί οι βροχοπτώσεις το συντηρούν. Σε εμάς έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο το εξής: να μην βρέχει στο οροπέδιο πουθενά, λάστι δίκτυ, στις κορυφές, στα 2000 μέτρα, να βρέχει το καθαρό, στο μικρό οροπέδιο, πάνω από το οροπέδιο, ναι, και όλα αυτά τα νερά να κατεβαίνουν μέσα στο οροπέδιο και με λιακάδα να πλημμυρίζει ο κάμπος. Ναι. 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 Πρέπει να δώσω την έκταση. Ναι, ναι. Πρέπει πάντως να σας πήρε πέρυσι πολύ καιρό για να φύγουν τα νερά, έτσι. Πήρε πολύ καιρό. Πήρε πάρα πολύ καιρό και μάλιστα δεν έχουμε καν αποκαταστήσει τις ζημιές από πέρυσι, γι' αυτό και δόθηκε και παράταση στην έκταση ανάγκη που ήμασταν. Ναι, είσαστε ακόμα. Και ναι, τώρα που είπατε ότι είναι πολύ περισσότερο, πολύ δηλαδή είναι σε μεγαλύτερη έκταση το πρόβλημα αυτό, καταλαβαίνουμε. Είναι σε μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή φαίνεται, ας το πούμε, από τα σημεία που έχει φτάσει στο νερό. Ναι. Μαθημένοι είστε βέβαια στα δύσκολα και οι άνθρωποι εκεί στο οροπέδιο, αλλά υπάρχουν έτσι, εντάξει, υπάρχουν και οι ανθρώπινες αντοχές, υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια. Δηλαδή μέχρι και ένα σημείο μπορεί ο άνθρωπος να παρέμβει και να ανταπεξέλθει όσον αφορά στα της φύσης. Η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ίσως όλα... Ναι, παρακαλώ. Και ίσως όλα αυτά είναι φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Τα ακραία φαινόμενα, τα απρόβλεπτα, τα φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν με τα υφιστάμενα μοντέλα που ακολουθούν, τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι, ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμοστούν τις ανάγκες τις καινούργιες με την κλιματική αλλαγή. Ναι. Εσάς, μιας και το λέτε αυτό, σας βάζει σε σκέψη, αλλά θα μου πείτε τώρα είναι και τεράστια η έκταση εκεί, δηλαδή που πλημμυρίζει κάθε φορά. Αν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν σιγά σιγά κάποιες μελέτες, κάποια έργα που θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον να ανακουφίζουν από πλημμύρες. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα, θα μπορούσε να είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά σας λέω αυτή τη στιγμή έχει γίνει, στην περιοχή του Χώνου έχουν ανεβάσει τη ζήτηση από τον Αποσελέμη από κάτω. Μίλησα το πρωί με 8 η ώρα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και τη ζήτηση από 20.000 κυβικά την ώρα την ανέβασαν στα 50.000 κυβικά την ώρα για να τραβήξουν περισσότερα νερά από το οροπέδιο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε μεγάλη διαφορά στον όγκο του νερού. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το νερό έχει περάσει το σημείο υπερχείλισης που είναι στη γέφυρα του Χώνου για όποιον ξέρει την περιοχή και φεύγει και προς τα δυτικά και ακολουθεί και τη φυσική εξέλιξη εκεί του Χώνου, από το σπήλαιο του Χώνου και κατεβαίνει και βγαίνει στο Καστέλι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το νερό του οροπεδίου Λαστείου φεύγει από δύο κανάλια. Ένα το φυσικό κανάλι που έφευγε πάντα και δύο το τεχνητό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ικανό να τραβήξει όλο αυτό τον όγκο του νερού. Ναι. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται εκεί που είπατε εσείς, τα εκατομμύρια κυβικά, όντως είναι εκατομμύρια. Είναι εκατομμύρια κυβικά, ναι. Τι να πω, ξέρετε, καμιά φορά τώρα το να εύχεσαι και όλα καλή υπομονή, να πάνε και όλα καλά, είναι μια κουβέντα και αυτή. Εγώ θα αρχίσω. Κοιτάξτε, αυτό που
να ευχηθούμε να περάσει ήσυχα η βραδιά η σημερινή και να μην υπάρχουν περιπτώσεις εγκλωβισμού ανθρώπων λόγω των καιρικών φαινομένων σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο κόσμος ας είναι φιδωλός ένα-δύο μέρες ακόμα μέχρι να περάσει αυτό το φαινόμενο. Ναι, και ναι. Οι φίλοι ας μην το ρισκάρουν τώρα να πάνε εκδρομές, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές που λέμε κι εμείς και όλοι οι συνάδελφοι λέτε κι εσείς όλες αυτές τις μέρες ότι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Γιατί ούτε θα το ευχαριστηθούν, θα ταλαιπωρηθούν και οι γνωστές εικόνες που βλέπουμε κάθε φορά. Δήμαρχε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας, γιατί συνεχώς μιλάτε, έχετε δηλαδή αυτές τις έχετε τις έγνοιες εκεί, ενημερώνετε κιόλας ταυτόχρονα, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θερμά σας ευχαριστούμε, χρόνια πολλά να ευχηθούμε εμείς ξανά για την ονομαστική σας γιορτή και ελπίζουμε να βρείτε σύντομα το χρόνο να τη χαρείτε. Να είστε καλά και θα χαρώ να είστε και εσείς εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα χιόνια να πάμε, όχι στα... Στα χιόνια. Είμαστε λίγο υπομονετικοί, νομίζω για να το απολαύσουμε καλύτερα. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σας. Να είστε καλά επίσης και εσείς.